να είστε υπέρ για τα μάτια του κόσμου. Πώς είναι δυνατόν να είστε υπέρ όταν ο λαός ψήφισε όχι στο δημοψήφισμα? Τι σχέση έχει? Και εσείς τα ανατρέψατε όλα. Πώς είναι δυνατόν να παίρνετε τα ενία της διακυβέρνησης της χώρας λέγοντας ότι θα δώσετε 13ο μισθό, ότι με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα διώξετε το μνημόνιο, και αντί να διώχνετε το μνημόνιο φέρετε την κουατρόικα? Πώς είναι δυνατόν να λέτε ότι θα διαγράψετε τον έμφυα και να τον σήμερα να υπάρχει και να υφίσταται? Τι είναι αυτά? Και να σας πω κάτι. Ξέρετε, γίνανε εκλογές στο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ. Ξέρετε ότι γίνανε εκλογές στο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ. Και αυτούς που υποστηρίζετε ψήφισαν όλα όσα ψηφίσαμε και εμείς. Σας τα λέω αυτά, γιατί πάτε ένα χρόνο πίσω, καλά κάνετε. Να σας υπενθυμίσω ότι με ξαναδιακόπτετε. Γίνανε εκλογές. Να σας υπενθυμίσω ότι με διακόπτετε. Το οποίο το είχα προβλέψει. Ολοκληρώστε, κύριε Χρονόπουλε. Οι εκλογές δεν γίνανε. Γίνανε όμως γιατί κοροϊδέψατε το λαό. Μάλιστα. Και κύριε Μανιέ, σας εγκαλεί ο γιατρός. Δεν ακούσατε τίποτα. Για τα δισεκατομμύρια που φεύγανε από τις τράπεζες και πηγαίνανε κατευθείαν στο εξωτερικό. Με ξαναδιακόπτετε, κύριε Παπαχριστόπουλε. Λοιπόν, ακούστε, άμα θέλετε να υψώμε... Ολοκληρώστε, κύριε Χρονόπουλε, για να κλείσουμε τον προμαχώνα. Ακούστε, πήρατε τη διακυβέρνηση της χώρας τάζοντας λαχούς και πετραχίλια. Αντιθέτως, αυτή τη στιγμή και μετά από δεύτερη εκλογή, γιατί εγώ το δημοψήφισμα δεν το εκλαμβάνω γιατί ήταν μια εξαπάτηση του ελληνικού λαού. Κοροϊδεύετε, πώς είναι δυνατόν να κοιτάτε τον κόσμο που σας ψήφισε στα μάτια? Τον κοιτάμε, δεν μου λέτε, κύριε Χρονόπουλε. Εσείς οι λαοπρόβλητοι. Τον κοιτάμε κανονικά. Με ξαναδιακόπτετε. Μα τι να κάνω. Γιατί δεν πάτε σε ένα μπλόκο να εμφανιστείτε? Εγώ εφόσον πάω. Είστε μαζί. Πήγες, Παπαχριστόπουλε, πήγες. Κύριε Μανιά, πήγατε. Πού να πάει? Φοβάται τα αυγά. Και τα έχουν και τζάμπα οι αγρότες. Τολμήστε. Θέλετε να πάμε μαζί τώρα? Ναι, με το δικό μας αυτοκίνητο. Πάμε. Λοιπόν, εγώ πάμε. Τώρα μα πάμε. Όποτε πάμε. Θέλει. Και να δεις τι έχει να γίνει. Μέχρι πάμε να πούμε ποιο είναι ο λαοπρόβλητος, κύριε Χρονόπουλε. Γιατί του αγρότες του θυμηθήκατε τώρα. Αραβατζή έρχονται. Και πάτε λοιπόν ψηφοθυρικά. Του αγαπήσατε. Αραβατζή έρχονται. Ακούστε. Τώρα του αγαπήσατε. Μην με ξαναδιακόπτετε. Ακούστε. Εμεί προκαλείτε, κύριε Χρονόπουλε. Είναι άδικο. Το τελευταίο. Είναι άδικο να γίνουν εκλογές τώρα. Το ποτήρι θα το πιείτε ολόκληρο. Λοιπόν. Εσείς το πίνετε το ποτήρι και είναι πικρό. Έρχεσαι ως γιατρός εδώ και είσαι χειρότερος εκπρόσωπος της ακροδεξιάς. Με ξέρετε, κύριε. Σ' ακούω, κύριε. Δεν μου λες. Δεν χρειάζεται. Είσαι κομμουνιστής. Το τι είμαι εγώ. Είσαι κομμουνιστής. Το τι είμαι εγώ. Το είσαι κομμουνιστής. Πήγαινε στη Βόρεια Κορέα. Τι είσαι? Στη Βόρεια Κορέα. Είσαι σε ασφαλίτης και με ρωτάς τι είμαι? Μόνο λοιπόν, χούντα. Ρε χούντα. Εσύ είσαι χούντα. Χούντα σας είπανε σαν τους βουλιχτές. Ηρεμία. Χούντα σας είπε ο Λοβέρδος στην Βουλή. Ο Λοβέρδος. Η άλλη μεγάλη δημοκρατική μορφή. Εκπροσωπείτε. Κόψε τους τόνους για να τα ακούς πολλά. Τι να πω, δεν σε φοβάμαι. Εγώ σε φοβάμαι σένα. Σε φοβάμαι σένα. Τι να φοβηθώ? Τι να φοβηθώ? Σου είπα. Τι να φοβηθώ? Κουμούνι εμένα θα μου πει. Άντε από εκεί. Πάμε σε διάλειμμα. Διάλειμμα τώρα. Διάλειμμα.